ιδεολογία. Δεν δουλεύω. Με το δίσκο, με την παραγγελία στο χέρι, σε παραλιακό κατάστημα, σε τουριστική περιοχή, αφήνει τα πιάτα και επιστρέφει στο πόστο. Πλησιάζουμε. Τι κάνετε? Αλλά... Δεν δουλεύω. Σε άλλη παραλία συναντάμε τον ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης. Δεν κρύβεται. Απασχολεί ανασφάλιστους, λέει, και προσπαθεί να το δικαιολογήσει. Ακούστε. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες, ας πούμε, το Σάββατο που έχει πολλή δουλειά, να μην προλαβαίνουμε να είμαστε τυπικοί. Και παίρνουμε ανθρώπους χωρίς να είναι ασφαλισμένοι. Αυτό γίνεται. Συγκεκριμένες και μέρες οι οποίες δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Γιατί είναι τόσο πολύ γραφειοκρατία να δηλώσεις ανθρώπους μέσα από ηλεκτρονικές μορφές και όλα αυτά, που καμιά στιγμή βαριέσαι να πάει να τα κάνεις. Και παίρνεις ανθρώπους να κάνεις τη δουλειά σου. Λόγω βαρεμάρας. Λογικά όχι βαρεμάρας, τόσο πολύ όσο επειδή έχεις 1,5 μήνα δουλειά, λες εντάξει, μωρέ, δεν βαριέται για 1,5 μήνα τώρα, ό,τι τους προλάβω. Η ανασφάλιστη του Σαββατοκύριακου εξηγεί είναι η μία περίπτωση. Η άλλη, υπό το φόβο των ελέγχων και των τζουκτερών προστήμων, είναι όσοι εργάζονται κάθε μέρα. Παίρνουμε ανθρώπους, φοιτητές συνήθως, που έρχονται και αυτοί να στηρίξουν το οικογενειακό εισόδημα. Πιο πολύ για να βοηθήσει, χωρίς ένσημα. Έτσι, μπράβο. Όχι, χωρίς ένσημα, κοίτα να δεις. Πολλές φορές τώρα, επειδή και τα προστήματα είναι μεγάλα, απλώς μπορούμε να μην τα βάζουμε όλα. Αλλά σίγουρα τους ασφαλίζουμε. Προσπαθούν όλοι, ας πούμε, να είναι τυπικοί όσο μπορούν. Ήταν ο μόνος που δεν αρνήθηκε ότι απασχολεί ανασφάλιστους. Σύμφωνα όμως με τον Υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο, ανασφάλιστος είναι ένας στους 4 εργαζόμενους. Οι άνεργοι περιγράφουν μια ακόμα χειρότερη κατάσταση, καθώς, όπως λένε, όπου και αν χτυπάνε την πόρτα, πρώτα ο εργοδότης τους εξηγεί ότι δεν μπορεί, λόγω αναδουλειάς, όπως συνήθως λέει, να τους κολλήσει ένσημα. Μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν την πρόσληψη γιατί δεν έχει αρκετή δουλειά, δεν βγαίνουν τα ένσημα. Και ότι αν έχω τόσο πολύ ανάγκη να δουλέψω, πολύ απλά θα δουλεύω με ένα μικρό μεροκάματο, αλλά χωρίς ένσημα. Και μια μέρα ήρθε ο έλεγχος. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση... Έρχονται από την επιθεώρηση εργασίας. Τι έγινε? Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης σε βγάζει να κάνεις τον πελάτη, κάθεσαι σε ένα τραπέζι, παραγγέλνεις, υποτίθεται, κάτι και μετά από λίγο σου φέρνουν την απόδειξη. Ή πολύ απλά είσαι συγγενής, είσαι ανιψιά, ξαδέρφη, κάτι. Σας έχει τύχει, Ναι. Επιβάλλεται όλοι να είναι ασφαλισμένοι. Αυτό σημαίνει για την επιχείρηση αυτόματα ότι γίνεται συνέτερος με το κράτος. Σε αυτό το μαγαζί είναι όλοι ασφαλισμένοι και είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Σε δεκάδες ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας σε Μύκονο και Θάσο, ασφαλιστικές παραβάσεις είχε μία στις 3 επιχειρήσεις.